Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα συνεχίσουμε αυτό που αφήσαμε στο προηγούμενο βίντεο, δηλαδή θα δούμε το τέλος της μείωσης 1, δηλαδή θα δούμε την μετάφαση, την ανάφαση και την τελόφαση της μείωσης 1 και φυσικά όλα αυτά θα τα κάνουμε μέσα από σχεδιάκια τα οποία μπορείτε και εσείς να παρακολουθήσετε από το βιβλίο μου τη σελίδα α25. Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα να δούμε πώς το περιγράφει αυτό το σχολικό μας βιβλίο. και θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Να θυμηθούμε όμως λίγο στην αρχή πώς έχει μέχρι στιγμής η κατάσταση με την πρόφαση 1. Τα σχεδιάκια τα οποία σας έχω εδώ πέρα στον πίνακα υπάρχουν πάμε και στο βιβλίο μου. Κάτω στην περιγραφή σας λέω πώς ακριβώς μπορείτε να το αποκτήσετε. Λέει λοιπόν εδώ ότι στην πρόφαση 1 που είναι η αρχή Τη πρόφαση, τα χρωμοσώματα αρχίζουν να εμφανίζονται. Να τα, τα βλέπουμε τα χρωμοσώματα. Γιατί, γιατί έχουν ήδη συμπυκνωθεί, γι' αυτό αρχίζουν να εμφανίζονται. Τα ομόλογα χρωμοσώματα συνάπτονται, τα βλέπετε εδώ, τα χρωμοσώματα, το ένα έρχεται πολύ κοντά δίπλα στο άλλο, όπως έχουμε πει στο προηγούμενο βίντεο, γίνεται επιχειασμός μεταξύ των μία αδερφών χρωματίδων των ομολόγων χρωμοσωμάτων, άρα οι ενδιάμεσες, τα ενδ... οι ενδιάμεσες χρωματίδες ανταλλάσσουν χρωμοσωμικά τμήματα και βλέπετε ένα κομμάτι από το κόκκινο έχει πάει στο άσπρο και ένα κομμάτι από το άσπρο έχει πάει στο κόκκινο και έχουμε εξηγήσει ότι αυτό ο επιχιασμό έχει κάποιο σκοπό. Και μετά συνεχίζουμε με το τέλο τη πρόφαση, όπου μα λέει ότι έχουμε και τα υπόλοιπα γεγονότα, διάλυση του πυρήνα, το έχουμε ξαναδεί αυτό στην μύτωση. Τα ίδια περίπου γεγονότα γίνονται όσον αφορά τον πυρήνα και τον πυρηνίσκο. Σχηματίζεται η άτρακτο από μικροσοληνίσκου. Βλέπετε εδώ πέρα του μικροσοληνίσκου, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν γεμίσει το κύτταρο. Τα νημάτια τη ατράκτου καταλήγουν στα κεντρομερίδια. Αν δείτε, εντάξει, όπως, όσο μπορεί να φανεί δηλαδή, δεν είναι και τόσο εμφανέ. Αλλά το λέμε για να καταλάβουμε ότι τα νημάτια τη ατράκτου πηγαίνουν στα κεντρομερίδια και πιάνουν τα χρωμοσώματα από το κεντρομερίδιο και αρχίζουν τώρα τα ομόλογα χρωμοσώματα να κινούνται προ το ησημερινό επίπεδο και ουσιαστικά αρχίζουμε να μπαίνουμε στην μετάφαση. Και επειδή θέλω να το χρησιμοποιήσω λιγάκι αργότερα για να σας κάνω ένα παράδειγμα, θέλω να μετράμε και τα χρωμοσώματα και τα μόρια DNA. Εδώ λοιπόν σε αυτά τα κύτταρα, αν μετρήσουμε τα χρωμοσώματα, αν τα δείτε είναι 1, 2, 3, 4, αλλά τα μόρια DNA είναι 8, 8 δίκλωνα μόρια DNA. Γιατί έχουμε 4 χρωμοσώματα, διότι είναι ακόμα ενωμένα τα μόρια DNA με το κεντρομερίδιο, άρα είναι στο ίδιο χρωμόσωμα. Τέσσερα λοιπόν χρωμοσώματα, οχτώ δίκλωνα μόρια DNA. Και για να πάμε στο πρώτο βήμα, στη μετάφαση 1. Εδώ λοιπόν θα δούμε, θέλω να σας πω κάτι πριν ξεκινήσω, ε, ότι το σχολικό βιβλίο έχει μία δομή που λέει όλες τις πληροφορίες που συμβαίνουν στη μετάφαση 1. Αλλά... Εμεί πρέπει να το δούμε με ένα, με ένα διαφορετικό μάτι. Όπω ξέρετε, προετοιμαζόμαστε και όλο αυτό το μάθημα που γίνεται είναι για τι Πανελλήνιες. Άρα, θα πρέπει να το δούμε με το σκεπτικό, τι μπορεί να με ρωτήσει στι πανελίνιε. Γι' αυτό θα το χωρίσουμε το κείμενο που ακολουθεί σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι να δούμε ακριβώ τα βήματα. Πώ κινούνται τα χρωμοσώματα, Γιατί αυτή είναι η βασική ιδέα τη ανάπτυξη του κειμένου. Και αφού το δούμε πρώτα αυτό, μετά θα δούμε και τις λεπτομεριούλες. Πάμε να το δούμε και να θα καταλάβετε εκεί ακριβώς τι εννοώ. Το μεσαίο τμήμα λοιπόν είναι οι λεπτομεριούλες που σας έλεγα. Πολύ σημαντικές όμως έτσι. Αλλά τώρα θα δούμε τα βήματα της μετάφασης 1. Το πρώτο λοιπόν που συμβαίνει εδώ πέρα λέει ότι κατά τη διάρκεια τη τα ζεύγη των ομολόγων χρωμοσωμάτων ολοκληρώνουν τη μετακίνησή του προ το σημερινό επίπεδο του κυτάρου. Να λοιπόν και την εικονίτσα μα. Η εικονίτσα πάντα βοηθάει, όπω ξέρετε. Και βλέπω τα χρωμοσώματα που, είναι, που κάνουν παραίτσα, είπαμε, είναι σε σύζευξη. Οδηγούνται μέσω των ινιδίων στο ισημερινό επίπεδο. Η άτρακτο έχει πλέον οργανωθεί πλήρω και τα νημάτια τη καταλήγουν στα κεντρομερίδια. Βέβαια, μα το είπε και, στο και στην προηγούμενη φάση αυτό. Το σημειώνουμε ξανά, ομόλογα στο σημερινό επίπεδο και το δεύτερο, πλήρης οργάνωση της ατράκτου. Ωραία. Για να δούμε τώρα και το μεσαίο τμήμα. Τι πληροφορίες μας δίνει το σχολικό μας βιβλίο. Λέει λοιπόν εδώ ότι αντίθετα όμως με, με ό,τι συμβαίνει στη μυτοτική μετάφαση, επειδή το κάθε χρωμόσωμα τοποθετείται απέναντι από το ομόλογο του, ο στίχος που δημιουργείται δεν είναι στίχος με μονομένων χρωμοσωμάτων, αλλά ζευγών χρωμοσωμάτων. Τα βλέπουμε εδώ πέρα. Είπαμε, είναι ζεύγι χρωμοσωμάτων και έχουμε έναν στίχο με δύο χρωμοσώματα σε κάθε σημείο. Για να το δούμε εδώ. Το έχουμε υπογραμμίσει σωστά. Δεν είναι στίχος με μονομένων χρωμοσωμάτων, αλλά ζευγών χρωμοσωμάτων. Το σημειώσαμε και βλέπουμε ακριβώς εδώ τα τις γραμμές όπου περνάει μέσα από τα κέντρο μερίδια. Επειδή λοιπόν, λέει στη συνέχεια, κάθε χρωμόσωμα από τα μέλη κάθε ζευγαριού ομολόγων μπορεί να κατευθυνθεί προ τον έναν ή προ τον άλλον πόλο, είναι δυνατό ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών συνδυασμών. Αυτή εδώ πέρα, η... αυτό εδώ το σημείο είναι πολύ σημαντικό, αλλά για να κάτσουμε να καταλάβουμε τι λέει. Λέει ότι όπω βλέπουμε εδώ, έχουμε τα χρωμοσώματα να είναι με αυτή τη διάταξη. Δηλαδή, το μεγάλο άσπρο χρωμόσωμα που είναι από τον ένα γονέα είναι μαζί με το κόκκινο το μικρό που είναι από τον άλλο γονέα. Αυτά θα πάνε αριστερά όταν έρθει η ώρα της ε, ανάφασης. Ομοίως, τα κόκκινα που είναι πάμε του ενός γονέα με τα άσπρα του άλλου γονέα θα πάνε δεξιά. Υπάρχει άλλος τρόπος να διατάχνουμε τα χρωμοσώματα. Αυτό μας λέει εδώ πέρα ότι μπορούν να, υπά, να υπάρχουν και άλλοι δυνατοί συνδυασμοί. Για να το δούμε αυτό. Οπα, να το, το κυταράκι μα. Εδώ βλέπουμε μια άλλη διάταξη. το κόκκινο το μεγάλο με το κόκκινο το μικρό θα πάνε αριστερά. Το άσπρο το μεγάλο με το άσπρο το μικρό θα πάνε δεξιά. Τώρα το κύτταρο τι κάνει. Θα πάρει ή τη μία ή την άλλη διάταξη. Αλλά μέσα σε ένα σύνολο κυτάρων, στατιστικά, τα μισά θα πάνε με τη μία διάταξη και τα άλλα μισά θα πάνε με την άλλη διάταξη. Εδώ πέρα βέβαια έχουμε, λόγω των αναγκών της, του μαθήματος, μόνο τέσσερα χρωμοσώματα, δύο ζεύγοι. Άρα οι συνδυασμοί είναι μόνο δύο οι πιθανές διατάξεις. Όταν πάμε στον άνθρωπο καταλαβαίνετε ότι έχω 23 ζεύγοι χρωμοσώματων και οι δυνατοί συνδυασμοί είναι πάρα πάρα πολύ. Θα το δούμε όμως αργότερα όταν μιλήσουμε για τη βιολογική σημασία τη μείωσης. Το αφήνουμε προς την άκρη. Αλλά αυτό εδώ, αυτή εδώ πέρα οι, διάτα, οι δύο διατάξεις, πώς λέγεται και σε τι εξυπηρετεί. Λέει ακριβώς από κάτω, το φαινόμενο αυτό που λέγεται ανεξάρτητο συνδυασμός χρωμοσωμάτων, δηλαδή αυτή η μία διάταξη ή η άλλη διάταξη, είναι ένας μηχανισμός αναδιανομής των γονιδίων που βρίσκονται σε διαφορετικά μη ομόλογα χρωμοσώματα. Άρα λοιπόν, μας λέει ότι όταν χωρίσουν εδώ πέρα αυτά τα πράγματα, Χωρί τα χρωμόσωματα. Στο ένα θα πάει ένα χρωμόσωμα, το άσπρο α πούμε, από τον ένα γονέα και το κόκκινο με το άλλο γονέα και θα δημιουργήσει ένα κύτταρο. Αυτό θα έχει αναδιανύμει το γενετικό υλικό. Θα έχει πάρει λίγο από τον πατέρα α πούμε και λίγο από τη μητέρα. Ένα χρωμόσωμα του πατέρα και ένα χρωμόσωμα από τη μητέρα. Ή μπορεί να πάει στην άλλη διάταξη και να έχει και τα δύο χρωμόσωματα από τη μητέρα και τα δύο χρωμόσωματα από τον πατέρα. Γίνονται δηλαδή αναδιανομέ γονιδίων. Αυτό προσπαθεί να μα εξηγήσει το σχολικό. Και αυτό γίνεται στη φύση. Άρα, ένα πράγμα που πρέπει να το μάθουμε πολύ καλά, είναι τι είναι ο στίχος ζευγών χρωμοσωμάτων και πώς δημιουργείται και τι είναι ο ανεξάρτητος συνδυασμός χρωμοσωμάτων και τι εξυπηρετεί όπως το εξηγήσαμε. Και ερχόμαστε τώρα στην ανάφαση. Τι λέει το σχολικό? Αντίθετα με τη μητωτική ανάφαση, τα κεντρομερίδια δεν διαιρούνται με αποτέλεσμα να μην Αποχωρίζονται οι αδερφές χρωματίδε. Αποχωρίζονται όμω τα μέλη κάθε ζεύγους ομολόγων χρωμοσωμάτων. Για να το δούμε στο σχήμα, το βλέπετε το πω είναι ενωμένα, όπω ήταν και προηγουμένω, προφανώ σε σύζευξη. Στην ανάφαση, τι θα γίνει, θα τραβηχτούν από το κέντρο μερίδιο και θα αποχωριστούν τα ομόλογα χρωμοσώματα. Σχηματίζονται έτσι, μας λέει το σχολικό, δύο πλήρεις απλοειδείς σειρέ χρωμοσωμάτων. Κοιτάξτε, σε κάθε πόλο πηγαίνει ένα χρωμόσωμα από το ζεύγος, οπότε θα έχουμε ουσιαστικά στον ένα πόλο μονά, απλά χρωμοσώματα, ένα από κάθε ζεύγος. Ωραία. Είναι μία πλήρης απλοειδής, διαφορετικά χρωμοσώματα, πολύ χαρακτηριστικό της ανάφασης 1. Ωραία, το σημειώνουμε πάλι. Δύο πλήρες απλοειδείς σειρές χρωμοσωμάτων στην ανάφαση 1. Και για να το δούμε λιγάκι αυτό, στην περίληψή του, για να πούμε τα σημαντικά σημεία του. Στην ανάφαση 1, λοιπόν, διαχωρίζονται τα ομόλογα χρωμοσώματα, δεν διαιρούνται τα κοινομερίδια. Οι αδερφές χρωματίδες παραμένουν ενωμένε. Επίσης, χαρακτηριστικό της ανάφασης 1, είναι ενωμένε οι αδερφέ χρωματίδε και στου πόλου κατευθύνονται δύο πλήρε απλοειδεί σειρέ χρωμοσωμάτων. Βλέποντα το τώρα το κύτταρο, καταλαβαίνουμε ότι το κύτταρο είναι ενιαίο ακόμη, δεν έχει χωρίσει. Αλλά, άρα, άρα έχουμε διπλοειδέ κύτταρο. Βλέπουμε πως υπάρχουν τα ζεύγη μέσα στο ίδιο κυταρόπλασμα. Και επομένως, αν μετρήσουμε τα χρωμοσώματα, συνεχίζουμε να έχουμε τέσσερα χρωμοσώματα γιατί δεν έχουν διαχωριστεί και 8 δίκλωνα μόρια DNA. Διπλοειδές κύτταρο, τέσσερα χρωμοσώματα, 8 δίκλωνα μόρια DNA. Και συνεχίζει το κύτταρό μας στην τελόφαση 1. Για να δούμε τι λέμε, όταν κάθε μια από τις πλήρης απλοειδής σειράς χρωμοσώματων φτάσει στον πόλο του κυτάρου, προς τον οποίο κατευθύνονται, αρχίζει το τελικό στάδιο η τελόφαση 1 τα περισσότερα κύτταρα ταυτόχρονα με την τελόφαση 1 προχωρούν και στην κυταροπλασματική διαίρεση. Δηλαδή αρχίζει να διρείται και το κυταρόπλασμα για να δημιουργηθούν προφανώς και τα δύο κύτταρα. Προσέξτε εδώ πέρα, θέλω να τονίσω κάτι το οποίο καμιά φορά γίνεται παρανόηση. Λέει τη μαγική λέξη ταυτόχρονα. Η λέξη ταυτόχρονα σημαίνει ότι ενώ εκτελείται η πυρηνική διαίρεση, αρχίζει παράλληλα ταυτόχρονα και η κυταροπλασματική διαίρεση. Μέσα το βιβλίο είναι σε μερικά σημεία σαφές και θεωρεί κάποιο ότι τελειώνει πρώτα η πυρηνική διαίρεση και μετά αρχίζει η κυταροπλασματική. Εδώ είναι ένα σημείο που πρέπει, θέλω να το τονίσω ότι αυτέ οι δύο μέσα στην τελόφαση συμβαίνουν ταυτόχρονα. Ωραία. Από αυτήν παράγονται λέει δύο απλοειδή κύτταρα. Ναι, το ξανατονίσα ταυτόχρονα στην κυταροπλασματική διαίρεση. Ναι. <coughs> από αυτήν παράγονται λέει, δύο απλοειδή κύτταρα, στα οποία τα χρωμοσώματα αποτελούνται από δύο αδελφέ χρωματίδε ενωμένε στην περιοχή του κεντρομερίου. Δηλαδή, οι αδελφέ χρωματίδε δεν έχουν αποχωριστεί, όπω είπαμε, και παραμένουν ενωμένε στο κεντρομερίδιο. Να το λοιπόν εδώ, αυτό ότι η κυταροπλασματική διαίρεση εδώ πέρα με τη δημιουργία των ινιδίων τη ακτίνη, όπω έχουμε και στην μύτωση αρχίζουν να δημιουργούνται και μετά λέει από αυτό ενώ συνεχίζει αυτή η κατάσταση την πρώτη μειωτική διαίρεση. Την ακολουθεί η δεύτερη χωρί να πεσολαβεί αυτοδιπλασιασμό του γενετικού υλικού, έτσι όπω είναι τα κύτταρα δηλαδή. Θα πάμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και η μείωση 2. Πάμε όμω πριν ε, τελειώσουμε αυτό το βίντεο, πάμε να δούμε τα βασικά στοιχεία που μας λέει το σχολικό. Είμαστε εδώ, στο τέλος της ανάφασης, σωστά. Αρχίζει η τελόφαση, δύο πλήρε σειρές απλοειδείς, σειρές φτάνουν στους πόλους. Πολύ ωραία. Ταυτόχρονα με την τελόφαση και η κύτταροπλασματική, όπως είπαμε, διέρεση. Να λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε το ξεκίνημα. Προσέξτε ότι ακόμα είναι ένα ενιαίο κύτταρο. Ακόμα είναι ένα ενιαίο κύτταρο. Και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά βλέπουμε πως έχουμε πόσα χρωμοσώματα. Τέσσερα χρωμοσώματα, οχτώ δίκλωνα μόρια DNA. Όταν όμως συνεχίσει φτάνουμε σε δύο διακριτά κύτταρα, το τέλος δηλαδή της τελόφασης, παράγονται δύο απλοειδή θυγατρικά κύτταρα, ένα χρωμόσωμα όπως είπαμε από κάθε γονέα, και τα χρωμοσώματα αποτελούνται από δύο αδερφές χρωματίδες ενωμένε με το κεντρομερίδιο. Εντάξει. Επομένως, αν κοιτάξουμε κάθε κύτταρο, τι θα δούμε, δύο χρωμοσώματα και τέσσερα δίκλωνα μόρια DNA. Θέλω να μου το μάθετε πολύ καλά αυτό. Ξανακοιτάξτε με προσοχή και μόνοι σας σιγά σιγά τις εικονίτσες και όπως παρουσιάζεται στο σχολικό. Μόνο έτσι θα το καταλάβετε. Για να δούμε όμως τι μάθαμε στο σημερινό μάθημα. Όπως λέμε στον πίνακά μας, κάναμε τη μετάφαση 1, την ανάφαση 1 και την τελόφαση 1 και είδαμε τα χρωμοσώματα πώς κινούνται. Πολύ ωραία. Πάνω σε αυτό είδαμε τον αριθμό των χρωμοσωμάτων σε κάθε φάση, αλλά και αν είναι απλοειδές ή διπλοειδές στο κύτταρο. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε και το τελευταίο μέρος της μειωτικής διαίρεσης, δηλαδή τη δεύτερη μειωτική διαίρεση. Εκεί θα δούμε πώς παράγονται οι γαμέτες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που θα πούμε σε αυτό το μάθημα, είναι πώς συνδυάζονται οι διάφορες φάσεις, ποιε λεπτομέρειες θα πρέπει να προσέξουμε, έτσι ώστε να μπορούμε σε ασκήσεις να πατάμε με ευκολία. Σας περιμένω στο επόμενο μάθημα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Να είστε καλά. Γεια σας.